Για Δημαρχία, έχουμε και εξελίξεις στο θέμα με τη χωματερή. Είδαμε χθες μία αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα και σήμερα ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη οι κάτοικοι θα κλείσουν το σκουπιδότοπο στην περιοχή Πλάτωμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το Δήμο της Τρίπολης? Ναι, υπήρχε μία απόφαση της Δημοκρατίας, η οποία είναι μία, ένα έτοιμο κατοίκων που έχει συγκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Μας κοινοποιήθηκε η απόφαση. Ουσιαστικά η απόφαση έχει να πληρώσει κάποιες αποφάσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δεν ξέρω πώς είχε πιο πριν της νομαρχίας ακάβειας της κρατικής που αδειοδοτούσε τον χώρο του σκουπιδότοπου. Χώρο ανεξαίρεση τη διάθεση πλέον των καλά που εναποκτήνται τα απορρίμματα της Τρίπολης. Υπάρχει η αίτηση στις δίδες της 8 εβδόμων για το λάθος. Θα υπάρξει παρέμβαση του πλευράς του Δήμου, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, δεν είναι θέμα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Εμείς, στον βαθμό που μας αναλογεί, κάναμε όποιες προσπάθειες, κάναμε το σύντομο διάστημα που είμαστε στην, έχουμε την ευθύνη του Δήμου. Προχωρήσαμε, όπως είδατε, στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην αποκομιδή και με τον εξοπλισμό, δηλαδή τον ελληνική εξοπλισμό που έχουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να συμβάλλουν, είτε είναι η περιφέρεια, είτε κρατική κεντρική κυβέρνηση, ώστε να δοθεί επιτέλους μία λύση στο θέμα της διαχείρισης των αγωνών. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μας πούν ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην κατεύθυνση που εσείς νομίζετε. Όπως θεωρητικά λειτουργεί, αλλά δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση το τελευταίο διάστημα. Η Περιφερειακή Ένωση Διαχείρισης των Στερεών Απομήτων δεν έχει ακόμα συλλογηθεί. Πρέπει να γίνει κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Προφανώς χρειάζεται το επικό διάταγμα ή η υπουργική απόφαση για να συλλογηθεί. Και φυσικά είμαστε κι εμείς στη μέση αυτού του κυκλώνα, θα έλεγα. Την Τρίτη, αν κλείσει ο σκουπιδότοπος, τι πρόβλημα δημιουργείται για την Τρίπολη? Ό,τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και στο παρελθόν. Καλό είναι να μην υπάρχουν εντάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε εμείς ευθύνη για την όποια κατάσταση δημιουργηθεί. Δεν νομίζω ότι και εμείς θα θέλαμε να έχουμε ένα σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και να μην τοποθετούνται ανεξαιρετικά. Σας είπα στον βαθμό που εμείς έχουμε τη δυνατότητα, προχωρήσαμε το δωρητήριο να πεταχώσει κάτι, κάνουμε προσπάθεια γιατί γράφει αντικάτια και δίκαιο έχουν οι συμπολίτες μας που μιλάνε φέραμε τους πάντες, αλλά δεν μπορούμε να τους μαζέψουμε. Υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα και με το αυτοκίνητο μας έχει παραχωρηθεί. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θεωρώ ότι με την τροποποίηση που έγινε και με την ανάθεση σε κάποιους αναδόξους ιδιώτες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την κατάσταση. Από εκεί πέρα να κάνουμε ένα τραπέζι και να επιτέλου να βρεθεί μια λύση.